Μην μου βάλεις τον αυτόματο πιλότο. Θέλω να μου πεις με το δικό σου τρόπο, το γνωστό σου. Τι συναισθήματα αφήνει αυτό το μάτς, πώς κάνατε όταν τελείωσε και όταν μπήκατε μέσα και πώς έρχονται οι σφιγμοί στα ίσα τους μετά από αυτό. Εντάξει, σίγουρα θα χαίρεσαι πάρα πολύ αυτό το μάτς. Θα κάνεις την επικράτηση για την τελειά ανατροπή στην ίδια ομάδα. Θα αναπαρκήσεις την ψυχή σου. Αλλά δεν είναι τελικός. Μακάρι να είναι τελικός και να παίρνεις και το δούμε τι αλλά ένας ήταν συντελικός, οπότε πρέπει να είμαι ενθουσιασμένοι. Γιατί έχουμε να πούμε το μάτς μεθαύριο. Μια φορά είχε πει κάποιος ότι είδα το φόβο στα μάτια των αντιπάλων. Είδατε τέτοιο πράγμα εσείς όταν άρχισε να γυρίζει το μάτς στο τέλος. Πραγματικά το λέγαμε στον Πάκο ότι όταν προλαβαίνουμε ότι μας φοβούνται και πιστεύω ότι φάνηκε στο γήπεδο. Παρόλο που έχουν αλλάξει τα προπονητές, έχουν αλλάξει μισή τέχνη σαν τάκη κλπ. Το DNA δεν αλλάζει. Το DNA λοιπόν δεν αλλάζει. Γνωρίσαμε ότι εγώ προσωπικά ήμουν όταν ήταν από τις αποστήμες δεν είναι πολύ. Δεν από τα έτσι ακριβώς. Κάναμε και στο τέλος είναι περίπου το ίδιο πράγμα. Το σουτ το δικό σου συχνά γίνεται κλειδί, όπως στους αγώνες με την Μπαρτσελόνα. Όταν ξεκίνησε το μάτς και μπήκε το πρώτο, σε έκανε να νιώσεις έτσι πιο αισιόδοξος. Καλά, κατσιστικά, το πολύ προσωπικά, ότι όταν βάζουμε το καλά της ομάδας μου κερδίζουμε. Οπότε πιστεύω ότι έχει και εγώ μια ευχαρίστηση για τη στιγμή. Δεν πειράζει, πάμε τα πάντα. Σήμερα τα βάζει ο αρχηγός, το θέμα είναι κερδίζει η ομάδα. Αυτό μου λέει.